Είναι ο 7ος χρόνος που υλοποιούμε τη δράση οικοθέατρο. Ξεκινήσαμε το 2010 ως φορέας σε μια προσπάθεια να ενημερώσουμε, γιατί αυτός είναι ο βασικός μας ρόλος, και στη συνέχεια να ευαισθητοποιήσουμε μεγάλους και μικρούς σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικολογία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις μας. Αυτά τα μαθήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. 7 χρόνια που γίνονται, γίνονται για να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που σκεπτόμαστε. Η σκέψη μας δεν είναι μόνο, βέβαια, είπαμε, οικονομική, αλλά είναι βαθιά πολιτιστική. Μέσα από το οικοθέατρο θα πάρουμε μηνύματα, θα πάρουν μηνύματα τα παιδιά μας να μην καταναλώνουν πλέον το κεφάλαιο. Η φύση, το περιβάλλον, αλλά και ο πολιτισμός μας, το θέατρο, είναι το κεφάλαιο. Τρώγοντας αυτό που πήραμε και που θα πρέπει να το παραδώσουμε κάποια στιγμή στην επόμενη γενιά, θα μείνουμε έρμεα. Το θέατρο αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της ζωής των Ελλήνων από αρχαιοτάτων χρόνων. Θεωρούσαν ότι είναι διδακτικό. Ταυτόχρονα όμως είναι ένα είδος ανακούφισης και κάθαρσης. Η παιδαγωγική του αξία αναγνωρίζεται και σήμερα. Μέσα από το θέατρο τα παιδιά εκφράζονται και εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους. Αναπτύσσουν σχέσεις φιλίας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Το θέατρο άλλωστε διαθέτει καθηλωτική δύναμη και γοητεία. Δημιουργεί πρότυπα και προβάλλει υψηλές αξίες. Στα εκπαιδευτήρια πάνω, το θέατρο λειτουργεί ως παιδαγωγικό εργαλείο που ενώνει συνειδητά τα δύο πεδία, του θεάτρου και της παιδείας. Ο Άρης ξύπνησε κακόκεφος. Η σημερινή μέρα στο σχολείο θα ήταν πολύ δύσκολη. Εδώ και μέρες η συμμορή των τσαμπουκαλίδων τον είχε βάλει στο μάτι. Συγκεκριμένα από τότε που τόλμησε να μιλήσει αντρίκια στον αρχηγό τους, τον Μπίλι Σκαμπίλι. Αν το πω στους φίλους μου, μπορεί να τους βάλω σε μπελάδι. Δεν θέλω όμως να το πω στη δασκάλα στους γονείς μου και να γίνω καρφί. Άρη, καλέ, σου μιλάω. Μιράντα, συγγνώμη, δεν σε είδα. Καλά, από χοντρουλά και μερέντα. Έγινε ξαφνικά ορατή. Δεν έχω όρεξη για αστεία. Κάτι έχει ο Άρης. Δεν έχει, λέει, όρεξη για αστεία. Σαν να μην έχω εδώ, όρεξη για δύο κουμπιές. Άρης κουδουλιάρη, λέει, αποφάσισες? Όχι. Κοιτάξτε να μάγκα. Άσε με. Βάλε μυαλό. Παιδιά, τα μάθατε. Εξαφανίστηκε μια μαθήτρια. Ποια άραγε? Η Ρόζα Φασαριόζα. Σιγά, η δαδάδα του σχολείου πώς να εξαφανιστεί? Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να είναι διαφορετικός. Σωστά, όμως μη λέω κακίες. Από καιρό θέλω να σας πω κάτι για αυτό το κορίτσι μαβίλιο. Όλοι κατάλαβαν πως ήρθε η ώρα να μιλήσουν. Ένας-ένας άρχισαν να διηγούνται τα παθήματά τους από τη συμμορία των τζαμπουκαλίδων. Όταν ο Άρης αποκάλυψε ότι είχε μπει στη συμμορία, όλοι σάστησαν. La 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 long, a la 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 long, 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 long